Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Κεφάλου αποτύπωσαν τις σκέψεις τους για την ευτυχία σε λευκά μπλουζάκια και δημιούργησαν την Μπουγάδα της Ευτυχίας με σκοπό να ενισχύσουν οικονομικά τα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια. Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου σήμερα, μια όμορφη μέρα, δράσεις πολλές, πασχαλινές, μπουγάδα βλέπουμε από πίσω. Κυρία Διευθύντρια, πείτε μας τι ακριβώς κάνετε σήμερα εδώ. Τα παιδιά τα προετοιμάσαμε καταρχάς με συζήτηση για το τι είναι η μπουγάδα της ευτυχίας και τι σκοπό έχει. Είχαμε πολύ ωραία μηνύματα γραμμένα πάνω στα μπλουζάκια για το τι είναι ευτυχία για το κάθε παιδί. Πολύ ωραία μηνύματα και η αλήθεια είναι ότι εγώ παρατήρησα ότι κανένα παιδί δεν έγραψε «Για μένα ευτυχία είναι μια οθόνη, για μένα ευτυχία δεν είναι ένα τάμπλετ, ένα κινητό». Η ευτυχία στα παιδιά βρίσκεται στα απλά πράγματα και πρέπει και οι γονείς να το καταλάβουν. Υπάρχει ελπίδα, επομένως. Ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, και μην ψάχνετε να βρείτε την ευτυχία μέσα στις οθόνες. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή των εκπαιδευτικών, είναι το ότι είναι μια όμορφη ιδέα που από την αρχή την αγκάλιασε η κυρία Διευθύντρια και ήταν δίπλα μας, είπε εννοείται θα το κάνουμε, εννοείται θα το στηρίξουμε και τα παιδιά το αγκάλιασαν πάρα πολύ. Το χαρήκαμε. Αυτό είναι το σημαντικό, να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά. Τη Δευτέρα 22 του Απρίλη διοργάνωσαν στο Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου πασχαλινό παζάρι με τα μπλουζάκια της ευτυχίας και λαμπάδες που επιμελήθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου. Μαζί τους βρέθηκαν και τα νηπιαγωγεία Κεφάλου με δικές τους κατασκευές. Παράλληλα με το παζάρι αναβίωσαν και παραδοσιακά πασχαλινά έθιμα. Ζαράκια έφτιαχναν μαζί με τους γονείς τα παιδιά. Ναι, αναβιώσαμε όλα τα έθιμα, τα περισσότερα έθιμα τα πασχαλινά, με λαζαράκια, κουλουράκια πασχαλινά. Θα κάνουμε σε λίγο τις βαγές, θα πούνε τα παιδιά τα παραδοσιακά κάλαντα. Και επίσης να πω ότι φιλοξενούμε και τα νηπιαγωγεία εδώ με δικές τους κατασκευές. Το πνεύμα είναι να ανοιχτούμε στην κοινωνία, να συμμετέχουν όσο περισσότεροι και φορείς και γονείς. Εντάξει, η ανταπόκριση ήταν πολύ ευχάριστη. Είναι μια δράση η οποία έχει ξεκινήσει από την Κύπρο και έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι ένα κάλεσμα όλων των εκπαιδευτικών, ένα διαδικτυακό κάλεσμα που καλεί όλους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να γίνουμε ένα, να περάσουμε το μήνυμα του μαζί, αυτό που πολλές φορές ούτε σαν κοινωνία δεν μπορούμε να δείξουμε, ότι είμαστε όλοι ένα, όλοι μαζί, ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει να γίνει και κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι με την κυρία Σύση έτσι λίγο στην αρχή αμφιταλαντευόμασταν, θα έχει ανταπόκριση ο κόσμος, κατά πόσο μπορεί σε κάτι φιλανθρωπικό να το στηρίξει και να είναι δίπλα μας. Η αλήθεια είναι... Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ναι. Αλλά να πούμε και ότι η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν καθοριστική. Χωρίς συναδέλφους βέβαια δεν θα γινόταν τίποτα. Ήταν ομαδικό και συνολική προσπάθεια.